Για τη μητέρα του Αυλάχα από ελληνικό βραχοχώρι, ελληνικότατο, ο προδότης, α, θα μου πεις, είτε πρόεδρος ναρκοκράτους είσαι, είτε ο Λάκη Λουτσιάνο, είτε το ίδιο πράγμα, είτε ο Ράμα, ως πρόεδρος, με αυτά που κάνει, έτσι, δεν λέω ότι αποδειγμένα, το λέει Ιντερπόλ, ότι το κράτος ο οποίος είναι πρόεδρος, είναι ναρκοκράτος. Και ο πρόεδρος του ναρκοκράτους μισεί την Ελλάδα. Μας μισεί, τέλος, ό,τι και να λέτε, μας μισεί. Και απογράφει όλους τους βλάχους ως Ρουμάνους και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και Πρωθυπουργός της χώρας, νάνι, νάνι, ο Μητσοτάκης κάνει. Το λέω τόσο απόλυτα για να καταλάβετε πού οδηγούμαστε, ποιοι μας κυβερνάνε. Δεν είναι τυχαία δε η δήλωση της κυρίας Σακολάφα πριν μερικούς μήνες που έγινε έξαλλο στη Βουλή και έκανα παρέμβαση στην προηγούμενη περίοδο που είπε ότι υπάρχει βλάχικη μειονότητα. Αυτή η ιστορία είναι πολύ παλιά. Δεν μπορεί ένας λαός όπως οι βλάχοι, οι νομάδες αυτοί, εθνικοί ευεργέτες της χώρας μας, της Ελλάδος, να θεωρούνται μη Έλληνες από κάποιους τύπους τέτοιους. Και δεν τρεπόμαστε και λιγάκι. Έχουμε χάσει κάθε λογική, κάθε έννοια. Θα δημιουργήσουν στη Βόρεια Ελλάδα πολλαπλές μειονότητες για να έρθει το όριμο φούντο μετά και να πέσει. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν θα καταλάβει ποτέ. Και δεν απασχολεί κιόλας. Ό,τι είχα να πω το είπα. Θα πάμε τώρα σε μία φιλοσοφία την οποία τη λατρεύω γιατί διαβάζω Μάρκο Αβρίλιο,